Λοιπόν, εδώ είμαστε και βλέπετε ήδη στο στούντιο κοντά μας τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα. Γεια σας, κύριε Μπαλάσκα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Μπαλάσκα. Καλημέρα σας. Και θα βρούμε τώρα στη σύνδεσή μας τον καθηγητή ψυχιατρικής, τον κύριο Θάνο Ασκητή, τον οποίο και θα καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στον κύριο Μπαλάσκα. Λοιπόν, κύριε Μπαλάσκα, να ξεκινήσουμε λίγο από την κατάθεση του 32χρονου πιλότου καταρχάς, γιατί είδαν το φως της δημοσιότητας αρκετά στοιχεία. Και είναι πραγματικά σοκαριστική η περιγραφή του ιδίου από τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι οι ληστές μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος καταλαβαίνει ότι η σύζυγός του έχει φύγει από τη ζωή. Μάλιστα είπε ότι ένας συνάδελφός σας τον ενημέρωσε. Ακριβώς. Και δυστυχώς αυτή η παρομοιώδης ψυχραιμία του, η οποία προφανώς απορρέει και από το επάγγελμα που κάνει και από την ειδική εκπαίδευση την οποία έχει λάβει για το επάγγελμά του, παρεξηγήθηκε και πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν λυπηρό, ιδιαίτερα λυπηρό αυτό, ιδιαίτερα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χτυπηθεί τόσο πολύ, να ακούει τα χίλια μύρια, να ακούει υποψίες και να ανακυκλώνεται μια παραφιλολογία για το όνομά του. Πραγματικά έδωσε στοιχεία τα οποία ήταν καταλυτικά για τους συναδέλφους της ασφάλειας, οι οποίοι τα εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρον. Οι περιγραφές του είναι λεπτομερείς, κύριε Μπαλάσκα. Ακριβώς όπως το είπατε, κυρία Αναγνωστοπούλου, ήταν λεπτομερείς η περιγραφές του, γιατί προσπάθησε εκείνη τη στιγμή να διατηρήσει την ψυχραιμία του και με το μυαλό του να συλλέξει όσο πιο πολλά στοιχεία μπορούσε. Σε μια δραματική κατάσταση. Σε μια απίστευτα. Εγώ και εσείς, κύριε Οικονόμου, δεν θα τα καταφέρναμε. Όχι, βέβαια. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε, ιδιαίτερα όταν ήταν ένα περιβάλλον που ήταν η γυναίκα μας και το μωρό παιδί μας. Να περιγράφει τώρα τη σκηνή, κύριε Μπαλάσκα, που είναι απίστευτο όπως το διαβάζει κανείς και το προσπαθεί να το κάνει εικόνα τώρα στο μυαλό του. Ναι. Τη στιγμή που είναι με τη γυναίκα του, έχει κοιμηθεί γύρω στη 1:30 με 2, όπως λέει, και ξαφνικά ακούει έναν ήχο και βλέπει τρεις μπροστά του μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό το σκηνικό μπροστά του. Επαγγελματικά σας λέω εσάς, κύριε Οικονόμου, σας έχουν ξυπνήσει ποτέ 3 η ώρα το πρωί? Πολλές φορές. Και τους έχετε πει, κάτσε 2 λεπτά να ξυπνήσω, δεν καταλαβαίνω τι μου λες, ενώ σας μιλούν καθαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ ιδιαίτερο ακόμα και αυτό. Μες στον ύπνο τους πιάσανε, είναι αυτό που λέει ο λαός, τους πιάσανε στον ύπνο. Και ο ίδιος κάποιες στιγμές, όπως είπε κύριε Μπαλάσκα, έχασε και τις αισθήσεις του, επειδή του είχαν κλείσει το στόμα και δεν μπορούσε να αναπνεύσει σωστά. Καταλαβαίνουμε ότι κάποια λεπτά τα έχει χάσει από τη σκηνή του εγκλήματος. Όταν μας θερείται το οξυγόνο, το απόλυτο οξυγόνο για την κανονική αναπνοή μας, παθαίνουμε ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται υποξία. Λοιπόν, αυτό έπαθε αυτός ο πιλότος. Δεν έπαιρνε τις κανονικές ανάσες με αποτέλεσμα να ζαλιστεί, να είναι λιποθυμήσει, να χάσει λίγο την σημασία. Μα το λέει, δεν ήξερα τι ώρα είναι, λέει, κάποια στιγμή, δεν ήξερα τι γινόταν και ξαφνικά βλέπω, λέει, τον αστυνομικό μπροστά μου. Με την έλλειψη οξυγόνου, συνήθως χάνουμε την αίσθηση του χρόνου και του χώρου. Και φτάνουμε στη στιγμή που ο ίδιος βλέπει τη σύζυγό του δίπλα, όταν πια έχει μπει αστυνομία μέσα στο σπίτι, βλέπει τη σύζυγό του μπρούμητα, δεν ξέρει όμως τι της έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Πολύ σωστά. Και εκεί ένας συνάδελφός σας του λέει, πάρε το μωρό, κατέβα στο ισόγειο, η σύζυγό σου έχει φύγει. Νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο δραματική στιγμή όλης αυτής της ιστορίας. Δεν θέλω να το φανταστώ, είμαι πατέρας. Ο κάθε ένας αντιλαμβάνεται πόσο οδυνηρό είναι εκείνη τη στιγμή όταν περάσει όλο αυτό το διάστημα, με όλη αυτή την κατάσταση της ομηρίας εντός εισαγωγικών, να έρχονται μέσα οι αστυνομικοί και εκεί που νομίζεις ότι θα βρεις τη λύτρωση, να ακούς ότι έχει πεθάνει η γυναίκα σου, ότι έχουν σκοτώσει τη γυναίκα σου. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα κανένας. Αυτό είναι και η κορύφωση του δράματος, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα έλεγε κανείς, τελειώσαμε εδώ, γλιτώσαμε, είμαστε οκ, okay, πάμε παρακάτω, αν ζούσε η γυναίκα του. Ναι, αλλά γιατί αυτό κορυφώνει το δράμα. Όταν μίλησα με τον συνάδελφο, ο οποίος του το ανέφερε, όπως πολύ σωστά εσείς λέτε. Είναι ο άνθρωπος που πήρε και το μωράκι αγκαλιά. Ακριβώς. Στην αγκαλιά. Ακριβώς. Δεν ήταν μόνος, ήταν 2 περιπολικά. Μάλιστα. Ήταν 4 άντρες του 100 οι οποίοι ήλθαν μέσα. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο ο Χρήστος. Αλλά το πώς άλλαξε η έκφραση του προσώπου του, διότι εκείνος νόμιζε ότι πλέον τελείωσε και θα βρει μια ηρεμία. Αλλά αντελήφθη αμέσως ότι εκείνη τη στιγμή ξεκινούν τα πράγματα χειρότερα. Και εδώ μπορεί να μας βοηθήσει σίγουρα ο κύριος Ασκητής. Να μας πείτε, κύριε καθηγητά, πόσο καθαρά μπορεί να θυμάται ένας άνθρωπος που βλέπει να απειλείται η δική του ζωή, η ζωή της συζύγου του, η ζωή του παιδιού του, του μωρού του. Πόσο καθαρά μπορεί να θυμάται τι ακριβώς συνέβη? Κοιτάξτε, συνήθως μετά το οξύ σοκ, το οποίο περιέγραψε ο κύριος Μπαλάσκας αρκετά χαρακτηριστικά, αυτό που λέμε το συναισθηματικό ή υπερφόρτωμα του τραύματος, ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα μνημονικά να καταγράψει έντονες σκηνές που βιώνει κατά τη διάρκεια μιας οξείας ψυχικής κατάστασης
Και όταν με στην ψυχραιμία της λογικής που επικρατεί στο αργότερο, διότι σωστά ήταν ένας άνθρωπος εξειδικευμένος σε όλες τις συνθήκες της ζωής, γιατί οι πιλότοι εκπαιδεύονται για το οξύ, για το τραυματικό, για το απρόβλεπτο. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η οξία τραυματική ψυχολογική πορεία οδηγείται μετά αναπληρωματικά από την ψυχική σύνθεση. Υπάρχει μάλιστα στην ψυχιατρική μια συνδρομή που λέγεται η συνδρομή Γκάστνερ. Αυτή η συνδρομή χαρακτηρίζεται από την αποπροσωποποίηση του γεγονότος, αυτό ότι η υποξία που παθαίνει, το λιποθυμικό επεισόδιο, δεν τον συνειδητοποιεί, αλλά όταν είναι ξύπνιος, καταγράφει, δεν το καταλαβαίνει και εν τη στιγμή, αλλά μνημονικά καταγράφονται οι σκηνές. Και μετά εκ των υστέρων, λέτε, βγαίνουν αυτά από τη μνήμη. Και εκ των υστέρων μετά συνδέονται, διότι προσέξτε, η κριτική σκέψη έχει τη δυνατότητα της ελαστικότητας να αποτυπώσει τα ερεθίσματα που δέχεται, ενώ συναισθηματικά απορυθμίζεται, γνωσιακά, γνωστικά δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να περιγράψει τα συμβαίνοντα. Επομένως, μάλιστα, είναι αυτά που λέει είναι ασφαλή κατά τη γνώμη σας. Δηλαδή, καταγράφηκαν μέσα σε μια δραματική κατάσταση, αλλά στη συνέχεια βγαίνουν. Ακριβώς. Δηλαδή, έχει καταγράψει ο άνθρωπος το γεγονός. Μπορεί να μην ήξερε ότι είχε πεθάνει η σύζυγός του, δεν ήξερε ακριβώς πώς είχε εξελιχθεί η πορεία, αλλά τα αποτυπώματα των αισθήσεων στο μυαλό του, στη γνωστική του δυνατότητα, ήταν αληθινή. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά. Μπορεί να συγκρατήσει δηλαδή ακόμη και όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών, λέτε, κυρία Σκηνή. Ναι. Γιατί είναι σε πολύ οξία φάση, προσέξτε, όταν ο άνθρωπος είναι σε οξία, αισθητηριακή αντίληψη, ευρισκόμενος σε άμυνα, δηλαδή απειλείται, αντιλαμβάνεται ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε μια οξία φάση ζωής. Η απειλητικότητα δημιουργεί μια αντίδραση ενστικτόδη που ουσιαστικά καταγράφει ο άνθρωπος το παν. Γι' αυτό και βλέπετε σε πολλές δολοφονίες. Είναι ως μηχανισμό αυτοπροστασίας, ας πούμε, για να... Είναι μηχανισμός αυτοπροστασίας και λόγω του οξύ στρες που δέχεται εκείνη τη στιγμή, η γνωστική δυνατότητα είναι πολλαπλάσια αυξημένη στην παρατήρηση. Η παρατήρηση αυτή συνδέεται όταν ηρεμήσει, όταν περάσει η οξία φάση του στρες, συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της περιγραφής. Επομένως, λέτε, θα βοηθήσει πάρα πολύ η μαρτυρία αυτού του ανθρώπου. Βεβαίως. Είναι ο μοναδικός και η μοναδική μάρτυρας, έτσι κι αλλιώς, ναι. Και είναι και αξιόπιστος, γιατί πραγματικά έχει ζήσει όλο το φάσμα της εξέλιξης με ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, την προσωπική του επιβίωση. Μία ερώτηση, κύριε Σκηνή. Ο άνθρωπος απειλείται στην επιβίωση. Παρακαλώ. Να διατυπώσω, κύριε Μπαλάκη. Κύριε καθηγητά, γιατρέ μου, έχω μία ερώτηση. Μου έστειλε ένα μήνυμα το συνάδελφος, ο Χρήστος Βαρδίκος, ο οποίος πήρε το παιδάκι και βγήκε έξω. Μόλις μου έστειλε μήνυμα και μου λέει να σας ρωτήσω, είναι εύλογο το ερώτημα, πιστεύω, του συναδέλφου. Αν αυτό το παιδάκι θα θυμάται κάτι, αν θα μείνει κάτι... Μιλάμε, κύριε Σκητή, για τον αστυνομικό... Αν θα θυμάται κάτι από όλο αυτό το πράγμα μας παιδί. Έχει μείνει και η φωτογραφία όλων, νομίζω, σε όλο το μυαλό, που κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά το μωράκι λίγα λεπτά μετά το έγκλημα. Κοιτάξτε, είναι οπωσδήποτε. Ανησυχεί και ο συνάδελφος, ξέρετε, άμεσα προφανώς. Υπάρχει ένα δέσιμο και μέσα από τη δημοσιότητα. Μα είπε και ο ίδιος ότι ένα κομμάτι της ψυχής του θα είναι εκεί. Ακριβώς. Το είπε. Μα κοιτάξτε, και ο αστυνομικός στην ώρα του καθήκοντος είναι άνθρωπος και αποτυπώνει στο μυαλό του και στα συναισθήματά του όσα βιώνει. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σκληρή η δουλειά του αστυνομικού κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό σας θέτει ο κύριος Βαρδίκος αυτό το ερώτημα, κύριε καθηγητά. Ναι, θα σας απαντήσω, κύριε Μπαράσκα. Η μνημονική αντίληψη σε ένα παιδί 11 μηνών δεν είναι ολοκληρωμένη και η κριτική σκέψη δεν είναι συνδεδεμένη με το αποτύπωμα της μνήμης και της κριτικής διάθεσης. Άρα αυτή τη στιγμή το παιδί δεν θα μείνει τραυματική εμπειρία, εκτός αν αργότερα μεγαλώνοντας αντιληφθεί την πραγματικότητα, οπότε θα βιώσει τότε το πένθος και την απώλεια της μητέρας. Όταν μάθει, λέτε, εκ των υστέρων μεγαλώνοντας, τι έχει συμβεί στη μητέρα του. Ακριβώς. Εκεί είναι και το σημαντικό κομμάτι της υποστήριξης από τον πατέρα που πρέπει να φροντίσει σημαντικά να διατηρήσει στενή σχέση και η οικογένεια με το παιδί, ώστε να ομαλοποιηθεί η ανάπτυξή του. Διότι το σοκ θα έρθει μετά τα 3-4 χρόνια που θα έχει όλη την εικόνα ολοκληρωμένη. Δεν φαίνεται όμως να συνδέεται 11 μηνών των παρών γεγονών που βίωσε με τη μετέπειτα εξέλιξη της ζωής του, αλλά οι πληροφορίες που θα έρθουν μετά. Θα πρέπει να διαχειριστούν και ο τρόπος που θα γίνει η διαχείριση έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή η ανάπτυξη του παιδιού και το υποστηρικτικό περιβάλλον έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ψυχοκινητική του πορεία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκητή. Κύριε Μπαλάσκα, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Μπαλάσκα, να είστε καλά.